Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα για μένα. Μπροστά μας έχουμε τις εκλογικές μάχες που παρά τις προσπάθειες που γίνονται από όλα τα άλλα τα κόμματα και τις παρατάξεις για διαχωρισμό του χαρακτήρα κάθε μια από αυτές, προκειμένου να αποξανατολίσουν και να εγκλωβίσουν τον κόσμο, έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα και γι' αυτό εμείς τις αντιμετωπίζουμε ενιαία. Και δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι και αλλιώς, αφού οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κεντρική πολιτική, περνάει μέσα από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Από την κατάθεση του νομοσχεδίου του Καλλικράτη το 2010 ως κόμμα και ως λαϊκή συσπήρωση, είχαμε πει ότι χάθηκαν και τα τελευταία αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, η κατάργηση των οποίων έχει ξεκινήσει και επί Καποδίστρια και ακόμα και νωρίτερα. Από τότε λοιπόν και μετά δεν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά καθαρά για τοπική διοίκηση. Γιατί Δήμοι και περιφέρειες μπορούν τώρα πιο εύκολα ως μηχανισμός του κράτους να περνάνε την αντιλαϊκή πολιτική και λειτουργώντας και παράλληλα σαν κυματογράφοι της λαϊκής δυσαρέσκειας. Γι' αυτό στείνονται και τα διάφορα, με διάφορα προγράμματα, τα κοινωνικά φαρμακοποιία, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φροντιστήρια, BTO που ανακατεύονται στον χώρο και αλληλέγγυα οικονομία για να διαχείριση της φτώχειας και να καταφυλώνει τον κόσμο υποταγμένο. Κάθε ένα διάρκος που ξεκίνησε με τον Καποδίστρια, μετά με τον Καλλικράτη και τώρα με τον Κλισθένη, προσάρμοζε κάθε φορά το θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τις ανάγκες της αστικής τάξης για την ενίσχυση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, κάνοντάς το κάθε φορά ακόμα πιο αντιδραστικό σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Άλλωστε, οι αλλαγές που έρχονται με τον Κλισθένη και που σύντομα θα τις βιώσουμε στο πετσί μας, δείχνουν καθαρά ποιος θα ωφεληθεί από αυτές και ποιος είναι αυτός που θα κληθεί για μια ακόμη φορά να πληρώσει το μάρμαρο της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Φυσικά ο μεγάλος χαμένος, όπως πάντα, θα είναι ο φτωχός λαός που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωσε και την κρίση και την ανάπτυξη του σάκου του εκμεταλλευτικού συστήματος και με βαρύ τίμημα. Και θα συνεχίσει να πληρώνει όποια ανάκαμψη και ας προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπορεί να διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία πώς βγήκαμε από τα μνημόνια, πώς βγήκαμε στο ξέφωτο της ανάπτυξης, αλλά η πραγματικότητα τους διαψεύδει καθημερινά. Όσα αναπτυξιακά συνέδρια και κάνουν, όσο και προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι για το λαό με τα ψίχουλα που μοιράζουν, δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι των μνημονίων, πώς βρισκόμαστε σε διαρκή εποπτεία και επιτήρηση και πώς έχουν δεσμεύσει τη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2060. Στον πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταβατωμένα και πρωτογενή πλεονάκτητα. Αλλά δούμε λίγα πράγματα όσα προβλέπονται έτσι βασικά ζητήματα με τις αναδιαρθρώσεις του Κλισθένη 1. Περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με κατεύθυνση μέχρι το 2022 να τα ιδία έσοδα του Δήμου να υπερκεράσουν τη χρηματοδότηση των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή θα φτάσουμε πάνω από το 60% που θα είναι τη φορολογία των δημοτών. Επίσης, μείωση προσωπικού, ελαστικές θέσεις εργασίας, υποστελέχωση υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, μεταφορά δομών και υπηρεσιών όπως υγεία και παιδεία που ήταν ευθύνη του κράτους στους Δήμους και τις περιφέρειες, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην πράξη των ιδιωτικών τομέα, εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και δομών, εκποίηση ακίνητης περιουσίας. Βάσει λοιπόν τον παραπάνω, και αν αναλογιστούμε πώς επηρεάζει τη ζωή μας το καθένα από αυτά, δεν μπορείς να διαχωρίσεις όπως συστηματικά επιχειρούν οι άλλες παρατάξεις, το τοπικό πρόβλημα από την κεντρική πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τοπικό πρόβλημα, όπως και ανεφράζεται εδώ τοπικά, είναι απόρρια της κεντρικής πολιτικής και αποτελεί λαϊκό πρόβλημα. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι λαϊκό πρόβλημα οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων με την επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, η συντάξη της πείνας, η ανέχεια με φορολογιστία? Δεν είναι λαϊκό πρόβλημα ο αυξημένος ΦΠΑ? Δεν είναι λαϊκό πρόβλημα για τους κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να ζήσουν στις οικογένειές τους, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φόδια, λοιπάσματα, ζωοτροφές που ξεπληρίζονται καθημερινά, που πολλοί από αυτούς μένουν ανασφάλιστοι που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τις ασφαλιστικές τους φορές ακόμα? Λαϊκό πρόβλημα δεν είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας που αναγκάζει τη λαϊκή οικογένεια να βάζει συνεχώς όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη? Ή λαϊκό πρόβλημα δεν είναι ανυπαρξίες, υποδομές και έργα τα οποία καταλήγουν τις λαϊκές ανάγκες, που έχουν να κάνουν όπως με την πλημμυρική, αντισημική, αντιπυρική προστασία, γιατί αυτά δεν είναι επιλέξιμα από τα διάφορα προγράμματα, γιατί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει η λογική του κόστους ωφέλους. Δηλαδή, όπου έχουν κέρδος μεγάλα μονοπόλια, κάνουν και έργα.
ακόμα και κάποια έργα που γίνονται και μπορεί να ωφελήσουν τους κατοίκους, καλούμαστε να τα διπλοκυρώνουμε μέσα από διάφορα παράθυρα. Όπως είναι το περιβαλλοντικό τέλος που θεσπίστηκε, μέσα στους λογαριασμούς της σύνδεσης, άνθρωψης, αποχέτευσης, ξαναπληρώνουμε μέσα από εκεί να γίνονται τάχα μου έργα στις υποδομές και υπηρεσίες αυτές και για την προστασία του. Για την προστασία του περιβάλλοντος, έργα που θα έπρεπε να ήταν αντικρατική χρηματοδότηση. Να χρηματοδοτούνται από εκεί. Έγινε εδώ το έργο της σύνδεσης των νησιών από τον κεντρικό αγωγό του ρεύματος. Τώρα όμως, αμέσως η ΔΕΗ ανακοίνωσε την αύξηση των τιμολογίων. Ναι, αύξηση των τιμολογίων. Ένα έργο που θα μπορούσε να ωφελήσει, να λειτουργήσει προς όφελος των κατοίκων. Ουσιαστικά έγινε και να έχουν άμεση πρόσβαση και επίθεση του ρεύματος τα μεγάλα μονοπόλια όταν στήσουν τα αιωλικά πάρκα στα νησιά μας. Ακόμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούσαν να λειτουργήσουν προς όφελος, σε συνδυασμό και με άλλες ενέργειες προς όφελος του εργαζόμενου και του λαού μας. Και μειώνοντας κατά πολύ το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά αυτά γίνονται για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο και τα μεγάλα μονοπόλια και αντίθετα τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούσαν να μειώσουν το ρεύμα και δεν έχουν ακόμα και με διακοπή του ρεύματος. Άμεση σχέση με αυτά έχουν και την ανάπτυξη των δασικών καρτών και του κτηματολογίου, που είναι βέβαια προαπαιτούμενο του τρίτου μνημονίου η αλλαγή χρήση γης. Θέλουν να ξεμπερδεύουν με την υιοθεσία, να ξεκαθαρίσουν δηλαδή, το θέμα της υιοθεσίας για να είναι πιο πρόσφορο το έδαφος για επενδύσεις. Μάλιστα, είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και εδώ, γιατί θα χαρακτηριστούν από τις κτηνοτροφικές εκτάσεις, τα δασικές, αφού οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να τις διεκδικήσουν λόγω του αυξημένου κόστους των αντιρρήσεων και των στάσεων που πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα μπορεί να διεκδικηθούν και επιδοτήσεις πίσω ακόμα από τους αγρότες. Και εδώ να πούμε ότι έχει μεγάλη ευθύνη η περιφερειακή αρχή, γιατί σε ψήφισμα που έβγαλε για την ανάπτυξη της ανάπτυξης των δασικών καρτών, δεν έρθηκε το αίτημα της λαϊκής συσπήρωσης να καλύπτονται δωρεάν και από κρατικές υπηρεσίες όλες οι αντιρρήσεις και οι εστάσεις και βέβαια να εξασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δασικών εκτάσεων, να μην γίνει βορρά στο μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και στη βαριά όπως χαρακτηρίζουν βιομηχανία του τουρισμού. Βούλιαξε το νησί το καλοκαίρι. Αλλά αλήθεια, τι μπήκε στην τσέπη των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, του αγρότη, τίποτα απολύτως. Ελαστικές μορφές απασχόλησης, μισθή πείνας, εξαρτητικά ωράρια, ανασφάλιστη εργασία, απληρωσιά ήταν το κέντρο για αυτούς. Και βέβαια κανένα δικαίωμα στον τουρισμό και στις διακοπές. Και την ίδια ώρα, 3.650 αιτήσεις έχουν γίνει για ρυθμίσεις σε χρέη στο Δήμο. Και μάλιστα από τις 3.000 είναι ένα μεγάλο ποσοστό για το Δήμο μας, για τους κατοίκους. Και μάλιστα 1.250 από αυτούς έχασαν τη ρύθμιση. Γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, ως λαϊκή συσπήρωση όλα αυτά τα χρόνια, με τους εκλεγμένους μας στην περιφέρεια, στο Δήμο, αλλά και στα χωριά, αναδείξαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αποκαλύψαμε τις αντιλαϊκές πολιτικές και τις αιτίες των προβλημάτων και δείξαμε τον δρόμο, τη μόνη λύση που έχει σήμερα ο λαός για να ζήσει καλύτερα, παλεύοντας και διεκδικώντας αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Προβάλαμε ένα διεκδικητικό πλαίσιο για κρατική χρηματοδότηση που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες, για μόνιμο προσωπικό που θα στελεχώνει όλες τις υπηρεσίες, για δωρεάν υγεία, παιδεία, αθλητισμό, πολιτισμό, για έργα και υποδομές που θα διασφαλίζουν τη ζωή των κατοίκων και θα καλυτερεύουν τις συνθήκες διαβίωσης. Και βέβαια για μείωση των ανταποδοτικών τεντρών στα λαϊκά στρώματα, στους μικρούς αυτοαπροσβολούμενους και άξιση βέβαια στους μεγάλους τράπεζες, στα μεγαλοκαταστήματα και σε όλους τους μεγάλους επιχειρήσεις. Εδώ στα τοπικά, η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια, το έχετε βιώσει βέβαια, το έχουμε βιώσει όλοι, έχει δώσει διαπιστευτήρια στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Έχει προωθήσει τις συμπράξεις στον ιδιωτικό τομέα, εργολαβίες, την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, άλλες παροχές όπως είναι η αγροτική κάλυψη, τα σφαγεία που τα δίνουν στις ιδιότητες. Υπηρεσίες δηλαδή που, αν δεν μπαίνει το εργολαβικό κέντρο στη μέση, ήταν τα πιο φθηνές και πιο ποιοτικές για το δημότε μας. Και βέβαια και μάλιστα τώρα τελευταία ετοιμάζει να δώσει ιδιότητες και τον ηλεκτροφωτισμό που είναι και βέβαια και αυτό κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από το Δισθένι. Και μάλιστα έχει βάλει πλάτες
και έχει υλοποιήσει μέχρι κεραίας δηλαδή την πολιτική αυτής της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία όπως είπαμε και παραπάνω στρώνει το έδαφος, ώστε να περνάνε υπηρεσίες και δομές που είναι ευθύνη του κράτους, να περνάνε στους Δήμους. Και θα σας φέρω παράδειγμα εδώ με τους επιφορικούς γιατρούς που επιδοτεί ο Δήμος, ώστε να βαθμίσει εδώ και να στερεχώσει το κέντρο υγείας του νοσοκομείου. Και δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα εδώ πέρα, γιατί ένας φτωχός Δήμος, πες ότι αύριο ο Δήμος μας δεν έχει τα λεφτά να τα δώσει αυτά, πες ότι ένας άλλος Δήμος, που οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν τα χρήματα να διαθέσουν αυτά, υπάρχει διαφοροποίηση της υγείας. Δηλαδή εκεί να πεθάνουν οι άνθρωποι μετά. Και σπαταλάμε και ένα σωρό χρήματα για τα πεζόματα, επιδότηση κάθε χρόνο στην Μητρόπολη με 5.000 ευρώ για τα γαλλικά, για τα πανηγύρια, για διαφήμιση και απ' την άλλη τι κάνει. Δίνει 5 κουβάδες βογιά στους πρόεδρους των χωριών και τους λέει βρείτε εθελοντές να σπέσουμε τα χωριά μας. Η αγροτική δρόμη είναι σε άδεια κατάσταση, αυτά είναι. Σε πολλά από αυτά φυσικά είχε και την ανοχή και τη στήριξη των άλλων παρατάξεων, οι οποίες κινούνται στην ίδια ρότα και την ίδια πολιτική, με τις όποιες διαφορές να απαντώνται σε επιμέρους ζητήματα διαχείρισης και προσώπων, αφήνοντας απειρόβλητο βέβαια την κεντρική πολιτική της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό κάνουν και τώρα προεκλογικά. Αφού δεν τους βγήκε το διπολικό μέτωπο που ήθελαν να στήσουν απέναντι στη Δημοτική Αρχή ως πρόεδρος για συντήρηση, παρουσιάζονται πιο πολλοί υποψήφοι από τον ίδιο πολιτικό χώρο, ως ανεξάρτητοι, αδιάφοροι, αυτοδιοικητικοί, ξεπλένοντας με αυτόν τον τρόπο πολιτικές και πρόσωπα για να εμπλουτίσουν τον κόσμο με το αφήγημα ότι δίθεν μπορεί να φτιάξουν το Δήμο μας μια νησίδα ευημερίας και ανάπτυξης, χωρίς να λένε κουβέντα για την αντιλαϊκή πολιτική και πώς αυτή εφαρμόζεται μέσα στους Δήμους και στις περιφέρειες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι, όπως και κεντρικά, και εδώ τοπικά συγκρούνται δύο πολιτικές. Απ' τη μια είναι όλες οι παρατάξεις και τα κόμματά τους που θέλουν, άσχετα με τις προδιαφορές τους, να υπηρετήσουν αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Και απ' την άλλη είναι το ΚΚΕ, τη λαϊκή συσπήρωση, που συγκρούεται με αυτές τις πολιτικές, που καλούν το λαό σε οργανωμένο και υποχώρητο αγώνα, ώστε να φρενάρουμε σήμερα όσο μπορούμε τα αντιλαϊκά μέτρα, χαράζοντα όμως την ίδια τη στιγμή τον δρόμο για ριζικές ανατροπές, για μια άλλη κοινωνία και οικονομία, που πραγματικά θα ικανοποιεί τις σύγχρονες και συνεχώς διευρυμένες ανάγκες μας, αξιοποιώντας όλες τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου και θέτοντας την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υπηρεσία του ίδιου του λαού. Κριτήριο λοιπόν ψήφου θα πρέπει να είναι όχι τα πρόσωπα, όπως και αν παρουσιάζονται, αλλά η πολιτική που υπηρετούν και η πολιτική τους δράση μέχρι τώρα, όπως και η πολιτική τους στάση απέναντι σε πιο γενικά πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, που έχουν να κάνουν και με το βάθεμα της εμπλοκής μας στους περιεριστικούς οργανισμούς, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για το λαό μας. Σήμερα οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα έχουν μεγάλη πείρα, έχουν αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα από την πολιτική πείρα τους. Στην πράξη και τη ζωή έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, πως η μόνη δύναμη που στέκεται στο πλευρό του λαού παλεύει αναλάμπευτα και ανυποχώρητα με όλες τις δυνάμεις για τα συμφέροντα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, των γυναικών και της νεολαίας μας, είναι το ΚΚΕ και η παράταξή του σε Δήμους και περιφέρειες λαϊκής συσπήρωσης. Σε αυτόν τον τρόπο σας καλούμε να συμπορευτούμε μέσα από τη δημιουργία ενός γενικότερου μετόπου αντίστασης και αντεπίθεσης, στη μάχη που δίνουμε για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, τη συγκρότηση της λαϊκής συμμαχίας, κοντά στα συμφέροντα των μονοπωλίων, με προοπτική να ανοίξουμε τον δρόμο για μια κοινωνία που κουμάντο θα κάνουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο, ο ίδιος ο λαός. Δική μας δέσμευση είναι ότι θα στηρίξουμε, θα προβάλλουμε τις ανάγκες του λαού μας, της νεολαίας, εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην πάλι ενάντια στις πολιτικές μας εξαντλειώνουν και σε όσους τις προωθούν και τις στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα. Και να σας πω, έχουμε την εμπειρία τώρα από τη θητεία των 5 κομμουνιστών δημάρχων στους Δήμους που είμαστε στη Δημοτική Αρχή και πώς ήταν πραγματική η λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κεντρική πολιτική και πώς υποστήριξαν τις λαϊκές ανάγκες. Οπότε μπορούμε να τα καταφέρουμε και σαν Δημοτική Αρχή. Σας καλούμε λοιπόν να βάλουμε ψηλά το πήγη, να μην κάνουμε ούτε χιλιοστό πίσω από όσα δικαιούμαστε, άλλωστε η επιλογή του πρώτερου κακού έχει αποδειχθεί πως οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο. Η μόνη λύση. Η μόνη λύση είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές καλλιεργούν και στις ευρωεκλογές, αλλά και στο Δήμο και στην περιφέρεια με τη λαϊκή συσπήρωση.
απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συμπλήρωσης, σε όσους αντιλαμβάνονται ότι η πρωτοπόρα αγωνιστική στάση των κομμουνιστών σε δήμους και περιφέρειες είναι η μοναδική, πραγματική, σκληρή λαϊκή αντιπολίτευση. Σε όλους εκείνους που δεν συμβιβάζονται με τη ζωή που ζούμε και που έχουν τη διάθεση να παλέψουν για να την αλλάξουν. Ευχαριστώ πολύ.